αποτέλεια τη χθεσινή έρθρο βροχόπτωση που προκαλεί την πυρηνία σε σπίτια και καταστήματα, δρόμοι μετατράπηκαν στους αντιδυτικούς χυμάρους και οι κάτοικοι της Μάνδρας έζησαν ξανά πολύ δύσκολες ώρες. Θα συνδεθούμε με την περιοχή, βρίσκεται η Βελίτα Καραβάνου και εκεί θα μας μεταφέρει όσο συμβαίνουν αυτή την ώρα και όπως θα δείτε και εσείς από την εικόνα, δεν είναι καθόλου κύμα από το καιρό. Βρέχει καταρακτοδός από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, Βελίτα. Όποιο εφιάλτη επέστρεψε στη Μάνδρα, όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου, βρέχει καταρακτοδός από το πρωί. Η εικόνα που συναντήσαμε το πρωί ερχόμενη στην πόλη δεν διαφέρει σε τίποτα από την εικόνα που βλέπαμε τον Νοέμβριο. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, λάσπες παντού, λάσπες στα σπίτια, στα καταστήματα και στα βλέ των ανθρώπων, αυτοκίνητα που έχουν παραφυρθεί από το μέρος της βροχής. Οι κάτοικοι με μία σκούπα από το πρωί προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι έχει μείνει από τις περιουσίες τους. Όπως λένε οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής, έχουν χαθεί. Η χθεσινή βροχή ξεκίνησε περίπου στις 7 το απόγευμα, διήρκησε περίπου 2 ώρες. Από το βουνό κατέβηκε πάρα πολύ νερό, πολλά φερτά υλικά, έγιναν 25 απεγκλωβισμοί. Άνθρωποι μεγαλύτεροι σε ηλικία κινδύνευσαν. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα χάρη στην ψυχραιμία των γειτόνων τους που κατάφεραν να τους σώσουν και να τους βγάλουν από τα σπίτια τους. Οι κάτοικοι είναι απογοητευμένοι, είναι απεγνωσμένοι. Όπως μας λένε, οι υποσχέσεις για τα έργα παρέμειναν υποσχέσεις. Η Μάνδρα φοβούνται ότι θα ερημώσει. Στον ήχο της παραμικρής βροχής οι άνθρωποι αυτοί τρομάζουν. Έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά. Φοβούνται ότι δεν μπορούν να ζουν μια ζωή υπό αυτόν τον φόβο. Και βλέπουμε τι κατεβάζει αυτή την ώρα στην σύνδεση. Βλέπετε, έχω πει τι κατεβάζει πραγματικά. Είναι πάρα πολύ το νερό. Από το πρωί δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Και φαντάζομαι ότι δεν έχουν προλάβει να βγουν και τι να βγουν αν συνεχίζει η βροχή. Τα συνεργεία τη πυροσβεστική ή τα συνεργεία του Δήμου προκειμένου να αποκαταστήσουν τι ζημιές. Προσπαθούν. Ναι, προσπαθούν. Δυστυχώς όμως και οι προγνώσεις δείχνουν ότι η βροχή θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Καθώς για τους